Μιχαλάκη, Στέλλα. Γεια σας, κορίτσια. Καλησπέρα, Στέλλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου? Ντάνια. Και στην Ντάνια με το μωράκι της, το πολύ ωραίο μωράκι της. Που είναι τόσο ήσυχο, να σας το πούμε γι' αυτό. Είναι τόση ώρα εδώ στο στούντιο και δεν έχει κλάψει, δεν έχει γκρινιάξει αυτό το μωράκι. Κοιμάται με τη μανούλα του στο μάρσιπο. Γι' αυτό δεν γκρινιάζει, γιατί είναι στην αγκαλιά της μαμάς της και είναι πολύ ευχαριστημένη και έχει ό,τι χρειάζεται. Σε αυτή την ηλικία δεν θέλει πολλά άλλα. Την αγκαλιά της μαμάς της και τη ζεστασιά πάνω στη μανούλα, εδώ στο στήθος, ακούει την καρδούλα της. Κυρίως να είναι η μαμά της άνετη όταν την κρατάει. Γιατί όταν η μαμά ζορίζεται και λέει δεν μπορώ από εδώ, έλα από εδώ και αχ, ίδρωσα και αχ, να σ' αφήσω. Εκεί έχουμε θέμα. Ενώ η μαμά είναι άνετη και το μωράκι κοιμάται γιατί νιώθει και η μαμά καλά. Και το μωρό ξέρει πώς νιώθει η μαμά του. Θα μας δείξετε τώρα πώς μπορούμε να φορέσουμε το μάρσιπο, με ποιους τρόπους μπορεί να είναι το μωρό ασφαλές. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, ναι, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που είναι βασικό στους μάρσιπους αγκαλιάς, όπως αυτό που φοράμε τώρα και εγώ και η Ντάνια, είναι ότι το μωρό είναι στη θέση που θα το είχαμε στην αγκαλιά μας. Έτσι κρατάμε ένα μωρό στην αγκαλιά, το έχουμε κοντά μας, το έχουμε ψηλά, δεν κρατάμε σχεδόν ποτέ ένα μωρό έτσι. Να πούμε ότι αυτό είναι ψεύτικο, μην το μάθει ο κόσμος. Είναι ψεύτικο. Είναι ψεύτικο μωράκι, θέλω να δείξουμε τις κινήσεις. Υπάρχει αυτή η εικόνα με τους μάρσιπους, ένα μωρό που κρέμεται από τον καβάλο, τα πόδια που κρέμονται κάτω, το μωρό που περπατάς και κλειδονίζονται τα πόδια του πάνω σου. Αυτό δεν είναι η αγκαλιά μας. Η αγκαλιά μας είναι ένα μωράκι έτσι, με τα ποδαράκια λυγισμένα, με όλο το πόδι υποστηριγμένο, με την κοιλιά του να κουμπάει πάνω στο σώμα της μαμάς, με το κεφάλι στηριγμένο αν είναι γέννητο. Μας έλεγες προηγουμένως, όταν είμαστε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή, ότι πρέπει να κρατάμε το κεφαλάκι του μωρού με το δίκτυ. Συνεχώς. Έλεγα, επειδή δοκιμάζαμε και υποτίθεται ότι αυτό το μωρό είναι νεογέννητο, όταν κατεβάζαμε το μωρό. Πριν το βάλουμε μέσα στο μάρσιπο. Ναι, εδώ που θα κατέβει υποστηρίζω το κεφάλι της μέχρι να έρθει εδώ. Από εδώ και μετά θα βάλω το μάρσιπο να κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν χρειάζεται το να κρατάω εγώ. Το κρατάει σταθεροποιημένο. Ναι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνεις. Μπορώ είτε να το σφίξω, είτε να της βάλω ένα μικρό στήριγμα. Θα μπορούσε να είναι η ουρά από το σλίνγκ μου. Ή θα μπορούσε να είναι μια πετσετούλα ή κάτι άλλο. Αλλά το κεφάλι το στηρίζει το sling. Δεν χρειάζεται εγώ να το κρατάω. Και αυτό είναι και το νόημα ενός μάρσιπου αγκαλιάς. Να μπορεί η μαμά να κινηθεί, να κάνει πράγματα μέσα στο σπίτι, να βγει από το σπίτι, να περπατήσει, να πάει τη βόλτα της. Αυτή είναι η ουσία άλλωστε. Να μπορεί η μητέρα να έχει όλη την ελευθερία κινήσεων. Τώρα νιώθω τόσο ασφάλεια το μωράκι που κοιμάται έτσι στην αγκαλίτσα της μωράκης. Δεν είναι πολύ ήσυχο. Όσο ώρα είμαστε εδώ, πραγματικά είναι σαν να... Το έχουν λατρέψει όλοι εδώ, πραγματικά. Είναι και τόσο όμορφο να σου ζήσει. Να σου ζήσει. Και βλέπουμε και στην πραγματικότητα πώς ένα μωρό αντιδρά καθισμένο στο μάρσιπο. Ναι. Εδώ θέλω κάτι να σας δείξω. Αν γίνεται να έχω εκείνο το σκαμπό... Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει άνετα η μαμά, γιατί το μωρό ξέρει πώς χτυπάει η καρδιά της, αλλά είναι σημαντικό να νιώθει... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να νιώθει άνετα και το μωρό. Ωραία. Αυτό που ήθελα να δείτε είναι το εξής. Άμα εγώ κάθομαι σε μια ψηλή καρέκλα, σε ένα μπαρ ας πούμε, όπου το πόδι μου κρέμεται κάτω, αλλά όλο το βάρος του ποδιού, από το γοφό μέχρι το γόνατο, είναι πάνω στην καρέκλα. Εδώ πέρα ούτε με κόβει στο γόνατο, ούτε νιώθω βάρος πουθενά και είμαι άνετα. Αν όμως το πόδι μου πέσει πιο χαμηλά, το γόνατό μου είναι πιο χαμηλά και η καρέκλα σταματάει εκεί στο μπούτι, τότε εκεί μου κόβει την κυκλοφορία, το πόδι μου θα αρχίσει να μου βιάζει και νιώθω όλο το πόδι μου να κρέμεται. Φαντάσου το αυτό ακόμα χειρότερα, να κρέμεται ολόκληρο το πόδι από εδώ, όπως συνήθως συμβαίνει με την εικόνα που έχουμε σε συμβατικούς μάρσιπους, όπου όλο το πόδι είναι κάτω. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ σε μάρσιπους αγκαλιάς. Στηρίζουμε όλο το πόδι από το γοφό μέχρι το γόνατο. Και έτσι το μωρό είναι άνετα όπως είναι το πόδι μου εδώ. Έχουμε δει το μωράκι, μπορούμε να το κρατήσουμε και στην πλάτη μας. Γιατί έχουμε δει κάποιους μάρσιπους. Ναι, υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις. Μαμάδες που θυλάζουν μπορούν να ξαπλώσουν το μωρό τους και να προσαρμόσουν στη θέση θυλασμού που τους βολεύει. Να δείξουμε κάποιους τρόπους. Ναι, αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή και μου πήρε δευτερόλεπτα.
αλλά μπορώ να προσαρμόσω ξεχωριστά, να κατεβάσω το κεφάλι αν εκεί με βολεύει, να το ανεβάσω αν έτσι με βολεύει, να ανεβάσω τα πόδια ξεχωριστά ή να τα κατεβάσω. Κάθε μαμά βρίσκει τη θέση που τη βολεύει, ειδικά στο θυλασμό, που ο θυλασμός έχει μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μπορείς να το κάνεις την ώρα που φοράς το μωρό σου. Mm-hmm. Δεν έχει νόημα να το προσαρμόσεις από πριν και μετά να προσπαθείς να το βάλεις. Αλλά εδώ μπορώ να κάνω ακόμα και πολύ μικρές αλλαγές. Δηλαδή, αν θέλω να σηκώσω τον ποπό του μωρού εκεί, μπορώ να το κάνω εύκολα. Και βλέπεις, δεν κουνιέται από εκεί που το έβαλα. Έχω απολύτως τον έλεγχο. Και η ουσία είναι, και αυτό το λέμε συνέχεια, ότι είναι το μωρό όπως θα ήταν στην αγκαλιά μου. Mm-hmm. Μπορούμε να μπούμε και στη θάλασσα με το μάρσιπο. Υπάρχουν ειδικά slings που είναι για το νερό, που είναι ειδικό υλικό που δεν φάει νερό. Ναι, είναι τρυπητό και μπορεί να είναι διώχνει βολικά, το νερό. Είναι κυρίως για μικρά μωράκια. Γενικά θέλουμε το μωρό να έχει την αίσθηση του νερού. Και άμα η μαμά το κολυμπάει, μπορεί η μαμά το κολυμπάει. Να μπει στο νερό δηλαδή με αυτό. Ναι. Το κάνουμε γιατί το μικρό μωρό δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη θερμοκρασία και στο νερό και θέλει να είναι μαζί με τη μαμά του. Συνήθως η μαμά το κρατάει το μωρό εκτός μάρσιπου και το κολυμπάει. Αλλά αν έχει, ας πούμε, ένα μεγαλύτερο παιδί ή αν έχει να μαζέψει τα πράγματα από την πετσέτα και όλα αυτά, χρειάζεται να έχει ελεύθερα χέρια ή χρειάζεται να προσέχει το άλλο της παιδί. Να μπορείς να πας μόνη σου κάπου. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό σε βοηθάει το σλινγκ, να μην χρειάζεσαι βοήθεια. Χριστιανά, μου θυμάσαι όταν βγήκε από το μευτήριο ο Σάκης Ρουβάς με την Κάτια Ζιβούλη, με το μάρσιπο. Και το έκαναν μόδα. Και όχι μόνο, και νωρίτερα. Πριν από αυτό, η Άννα Δημητρίου. Που κρατούσε δικό σας μάρσιπο. Ναι, πολύ διάσημοι το κάνουν αυτό. Ο καθένας το κάνει για τους δικούς του λόγους. Είναι και μόδα. Από το εξωτερικό ξεκίνησε η μόδα. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, γιατί είναι και παραδοσιακή ιδέα και είναι και πολλά χρόνια που υπάρχει. Εγώ πιστεύω ότι είναι η τάση, είναι το μέλλον, γιατί είναι τόσο τα ωφέλη του και για το μωρό και για τη μαμά, που θεωρώ ότι θα πάμε προς τα εκεί. Δεν ξέρω αν είναι μόδα, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο καθένας το κάνει για τους δικούς του λόγους. Άλλος το φοράει όλη μέρα γιατί θέλει να έχει το μωρό κοντά του, άλλος το φοράει μόνο όταν πηγαίνει στο παιδίατρο, άλλος μόνο όταν βγαίνει βόλτα. Μέχρι πόσο ετών μπορούμε να έχουμε το μωράκι μας μέχρι στο μάρσιπο? Θέλουμε. Όσο θέλουμε. Μέχρι το όριο είναι το δικό μας. Εμείς στο site, στο babywearing.gr, λέμε μέχρι 18 κιλά. Γιατί είναι το όριο που δεν κάνει εσύ να σηκώνεις πάνω από 18 κιλά για πολλή ώρα. Αυτό όμως είναι το προσωπικό σου όριο και αυτό το κανονίσεις εσύ. Άλλοι μπορούν να αντέχουν για περισσότερα κιλά, άλλοι νωρίτερα. Κάνετε και κάποια παρουσίαση του μάρσιπου, πώς μπορεί μια νέα μανούλα να φορέσει το μάρσιπο σε πολλές θέσεις. Κάνουμε μια φορά το μήνα δωρεάν συναντήσεις για όποιον θέλει, όποιον ενδιαφέρεται για αυτό το θέμα, να έρθει να δοκιμάσει, είτε αν έχει ήδη μάρσιπο και χρειάζεται βοήθεια, είτε αν θέλει να δοκιμάσει και να δει αν αυτό είναι κάτι που θα του ταιριάζει. Να ρωτήσουμε λίγο τη Μανούλα, μου δίνεις λίγο το μικρόφωνο. Να ρωτήσουμε τη Μανούλα πώς αισθάνεται με το μωρό στην αγκαλίτσα της. Έχω ελεύθερα χέρια και μπορώ να κάνω όλες τις δουλειές. Να προσέχω και το μεγαλύτερο μου μωρό. Είναι φοβερή αίσθηση και μακάρι να το κάνουν όλες οι μανούλες. Τη βολεύει τη μανούλα το μας. Ναι, ναι, ναι. Βλέπουμε και το μωράκι τόσο ήσυχο στην αγκαλιά σου. Κοιμάται τώρα, ναι. Έχει βολευτεί. Δεν πονάνε τα ποδαράκια του, δεν ενοχλείται το κορμάκι του, γιατί αν ενοχλούνταν δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί. Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Είναι η φυσική του θέση. Δεν ξέρω αν ξέρεις, τα νεογέννητα έχουν το λεγόμενο αντανακλαστικό της αγκαλιάς. Όταν πιάνεις ένα νεογέννητο αγκαλιά, δεν κρεμάει τα πόδια κάτω όπως κάνει η κούκλα, αλλά τα μαζεύει από μόνο του και έρχεται για να το πάρουμε αγκαλιά. Αυτή είναι η φυσική του θέση. Το μωρό μας προορίζεται για αυτή τη θέση και όλα στη φυσιολογία του το δείχνουν. Και στην κοιλιά άλλωστε είναι μαζεμένο. Όταν κοιμάται ανάσκελα στην κούνια του, δεν έχει ποτέ τα πόδια κλειστά τεντωμένα κάτω, τα έχει πάντα ανοιχτά και λυγισμένα. Αυτή ακριβώς η θέση είναι αυτή που μεταφέρεται όταν το κρατάμε. Να ρωτήσω και κάτι τη Μανούλα. Τι κάνεις όταν έχεις το μωρό στην αγκαλιά? Τα πάντα. Από δουλειές στο σπίτι, μαγείρεμα, βόλτες, τα πάντα στην κυριολεξία. Ό,τι μπορεί να κάνει μια μαμά. Έχεις άλλο ένα παιδάκι, ναι. 4 ετών. Ναι. Σου κάνει πιο εύκολη τη ζωή το μάρσιπο? Βεβαίως, ναι, γιατί ασχολούμαι και με το μεγαλύτερη μου την κόρη και έχω χέρια ελεύθερα και ασχολούμαι και με το... Τέλεια. Μπορούμε να κάνουμε μια δοκιμή επάνω μου ή στη Χριστιανά? Θέλεις? Εσύ θα το βάλεις πάνω μου, γιατί εσύ δώσε μου αυτό πρώτα... το χέρι,
Θα γίνεις μανούλα, έτσι. Δεν το ξέρεις, όμως. Αυτό μεγαλώνει και μικραίνει. Μεγαλώνει και μικραίνει. Σε βλέπω πιο έτοιμη. Σε βλέπω πιο έτοιμη. Με το καλό, λοιπόν, άμα θέλετε. Μεγαλώνει και μικραίνει όσο θέλεις. Συγγνώμη, λες να μείνουμε μαζί και να ερχόμαστε με τις κοιλιές μας. Θα ήταν τέλειο, θα ήταν τέλειο. Πλάκα, πραγματικά. Θα το κανονίσουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δούμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μπορεί να κάνει σε όλους. Το ίδιο σλιν το φοράς και εσύ, το φοράει και ο μπαμπάς του μωρού, το φοράει και η γιαγιά και όποιος άλλος. Προσαρμόζεται ελεύθερα σε μέγεθος. Κρατήσει το μωρό. Σου πάει! Γιαγιά, σου πάει! Είναι και βαρύ το μωρό. Θα βάλεις το χέρι σου από κάτω από το σλιν. Ωραία. Θα κρατήσεις τον ποπό του μωρού με το κάτω χέρι. Είναι πολύ βαρύ το μωρό. Έτσι είναι τα μωρά. Εκεί, έτσι. Κράτη. Μην το κατεβάζεις ακόμα. Δώσ' μου ένα λεπτό. Θέλουμε να κατέβει σωστά σε όλη τη διάρκεια της τοποθέτησης. Εσύ πρέπει να προσέχεις το μωρό, να κρατάς το κεφάλι. Αυτό το ύφασμα μπαίνει κάτω από τα γονατάκια και θα μπει στην ουσία ανάμεσά σας. Ας τον ποπό του να πέσει, να βουλιάξει εκεί. Οπότε τώρα αυτό που περισσεύει θα το βγάλουμε από εδώ να σφίξει. Ωραίο. Σου πάει πάρα πολύ, Μένια. Μπορεί να είναι όσο σφιχτά ή όσο χαλαρά θέλεις εσύ, θα το κοιμήσεις εσύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι νιώθεις αυτό το ύφασμα ανάμεσα σε σένα και στο μωρό. Πραγματικά είναι αυτό που κρατάει πολύ... το μωρό ασφαλές ασφαλή. Και άνετο. Θυμάσαι που λέγαμε πριν ότι πρέπει όλο το πόδι να υποστηρίζεται ως το γόνατο. Ωραία. Οπότε είναι έτσι. Παίρνω το μωρό μου, την κουμπάρα μου και φεύγουμε. Πάμε, φιλάκια σας. Διαφημίσεις. Γεια σας.